Έτσι πάμε να υποδεχθούμε τώρα τον πρόεδρο, έτσι τον ξέρουμε, έτσι τον αγαπάμε. Τον ξέρουμε, έτσι τον Παναστόπολο. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας, καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα συνάδελφοι, καλημέρα, βλέπω και τον κύριο Ασκητή. Και ο κύριος Ασκητής βεβαίως, καθηγητής ψυχιατρικής. Καλημέρα στους τηλεθεατές και καλό μήνα. Καλό μήνα. Γεια σας κύριε καθηγητά και σε εσάς. Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε. Επειδή έχεις καλύψει πόσα, δεν ξέρω, όλα τα μεγάλα εγκλήματα που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, τέτοιο πράγμα έχεις ξαναδεί? Δεν έχω δει ξανά. Παιδοκτονίες έχω καλύψει αρκετές στα 41 μισό χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας. Αλλά αν τελικά εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί έτσι, πρέπει σωστό, πάντα να κρατάμε να επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρουμε αν... Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας πάντα. Κατηγορούμενοι είναι αυτοί που σκότωσε την Τζορτζίνα ή αν σκότωσε και τα άλλα δύο παιδάκια. Πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας και για λόγους ανθρωπιάς. Δεν μπορεί να... Εμείς δεν είμαστε δικαστές να δικάζουμε και να καταδικάζουμε. Αν λοιπόν είναι εκείνη που έστειλε τα παιδιά στον άλλο κόσμο, σίγουρα θα μιλάμε για το έγκλημα του αιώνα. Για το έγκλημα του αιώνα 100%. Γιατί και οι συνθήκες που προηγήθηκαν των εγκλημάτων αυτών, αν αποδειχθούν εγκλήματα των τριών παιδιών, αλλά και η διαδικασία μετέπειτα, και όλο αυτό το θρίλερ που συνεχίζεται και ενδιαφέρει όλον τον κόσμο, όλους τους Έλληνες, ναι, μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, παιδιά, όλοι για αυτό το πράγμα μιλάνε τελευταία, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες. Λοιπόν, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα όπως δείχνουν, θα έχουμε το έγκλημα του αιώνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ασκητή, εσείς τι λέτε τώρα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Και ναι, για όλες, για την ψυχοσύνθεση, ναι, της ίδιας. Και για τις δηλώσεις που είδαμε πριν από λίγη ώρα εδώ που έχουν γίνει στην εκπομπή της κυρίας Κουτζελίνη. Στη συνέχεια των λόγων του κυρίου Σιόμπουλου, ο οποίος είναι πραγματικά ένας αξιόλογος και θα λέγει κανείς ρεαλιστής στη ζωή και στα δρόμενά του ως δημοσιογράφος, πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να τοποθετηθούμε, ακριβώς για να μην επηρεάσουμε τη δικαιοσύνη, αφού είναι σε εξέλιξη το γεγονός της σύλληψης και πιθανής κατηγορίας της. Και από την άλλη πρέπει να πούμε ότι το Πανελλήνιο και η παγκόσμια κοινότητα έχει δείξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη φοβερή δυστυχία που βιώνει και η ίδια, αν είναι πράγματι και ο δολοφόνος και να μην είναι, δυστυχία έχει μέσα της, αναμφίβολα, σκότωσε τα τρία παιδιά τα οποία γέννησε, αλλά και την τραγωδία της ανθρώπινης ζωής. Πόσο ένας άνθρωπος μπορεί με στο μυαλό του να έχει ένα σκεπτικό, μια ιδεολειπτική αιμονή, μια ψυχική κατάσταση που να οδηγηθεί να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών που γέννησε. Αυτό που θα ξέρει κανείς μέσα στη ζωή του και πρέπει να θυμάται είναι ότι η ωριμότητα του να είσαι γονιός είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο. Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί δεν έχω εξετάσει ψυχιατρικά, ότι θα μπορούσα να έχω ψυχιατρική διάγνωση, την οποία δεν θα έλεγα ποτέ δημόσια και να γνώριζα κάτι, διότι αυτή τη στιγμή όλοι σκεπτόμαστε μια υπόθεση. Όλοι διαπραγματευόμαστε την αλήθεια, την οποία όμως φαίνεται ακόμα δεν την έχουμε δει ολοκληρωμένη. Αν αυτή η γυναίκα είναι δολοφόνος του ενός παιδιού, σωστά είπε ο κ. Σόμπουλος, και των άλλων δύο, ή έχει θέματα με τον άντρα της, αν αυτό κρύβει μια ελλειμματική συναισθηματική κατάσταση, αν κρύβει μια δική της διαταραχή προσωπικότητας, αν είναι ένα σύνδρομο. Δείχνει πάντως, κύριε καθηγητά, και θέλω να το σχολιάσετε αυτό, δείχνει πάντως ότι είναι πολύ συγκεντρωμένη, πολύ έξυπνη τη χαρακτήρισαν οι αστυνομικοί, συνεργάσιμη, λαλίστατη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, ξέρετε, αυτή είναι μια πρώτη κλινική εικόνα. Για να μπορέσει κανείς να έχει άποψη, πρέπει να έχει όλο το κλινικό ιστορικό της. Στην ψυχιατρική, να ξέρετε ότι το ατομικό ιστορικό, το κληρονομικό, το οικογενειακό δηλαδή, περιβάλλον, οι συνθήκες του γάμου της, το ζευγάρι, πώς ψυχικά συνδεόταν, η σχέση με τα παιδιά, πώς λειτουργούσε, ο ρόλος ως μάνα, τι είχε να κάνει. Διότι αν πραγματικά η ίδια, ας κάνουμε μια υπόθεση σκέψης, την έχει σκοτώσει τα παιδιά της, θα πει ότι είχε κάτι πολύ βαθύ, νοσηρό μέσα της, το οποίο την ταλαιπωρούσε ή είχε πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης, ότι ο ρόλος της μάνας είναι ιερός. Για να φτάσει να κάνει αυτή την πράξη, προφανώς έχει μια ψυχική διαταραχή, η οποία συνδέεται άμεσα με τη ζωή της. Αυτό δεν μειώνει το ποινικό κόστος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ο κόσμος λέει, έρχεται ο ψυχίατρος,
για να βγάλει λάδι την ιστορία. Όχι. Η ποινή είναι ποινή. Η δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της. Mm. Αλλά πρέπει να εκτεθεί και στην ψυχιατρική εκτίμηση, να δούμε και αυτήν και τον άνθρωπο. Έχει χαθεί αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι ακούω, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Και το περιβάλλον της, γιατί ξέρετε, από αποσπάσματα δεν μπορεί να δεις όλη την αλήθεια. Και μέσα σε μια πραγματικότητα τραγική, χάθηκαν τρία παιδιά. Με και σίγουρα και όχι αποσπασματικά. Όχι αποσπασματικά, κύριε Ασκητή. Κύριε Πρόεδρε, πόσο δύσκολο είναι να δεθεί αυτή η υπόθεση από τους αστυνομικούς μέχρι τώρα που φτάσαμε στη σύλληψη? Από ό,τι φάνηκε μέχρι τώρα, και από ιατρικής πλευράς και από ιατροδικαστικής πλευράς, αλλά και από αστυνομικής, φέρεται ότι η υπόθεση για την Τζορτζίνα, για το ένα από τα παιδιά, φέρεται ότι είναι δεμένη. Την έχουν δέσει καλά οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Mm-hmm. Και για να καταλήξει ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος της μάνας, mm-hmm, για το ένα από τα τρία παιδιά, όχι για τα τρία. Έχει στοιχεία στα χέρια του ο εισαγγελέας για να προχωρήσει και να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης και να φτάσει στη δίωξη, και μεθαύριο τη Δευτέρα θα πάει να απολογηθεί. Πρέπει να είναι δεμένη, όπως λένε οι πληροφορίες από την ασφάλεια, είναι δεμένη. Γιατί αλλιώς δεν θα την οδηγούσαν και στην ανακρίτρια. Η ίδια η κατηγορούμενη, γιατί πλέον κατηγορούμενη είναι, δεν είναι ένοχη, όπως διευκρίνησε και ο καθηγητής μας, ο κύριος Ασκητής, κατηγορούμενη. Θα δούμε αν είναι ένοχη, κύριε Ασκητή, πολύ σύντομα θα ομολογήσει. Αυτό θα δούμε τι στάση θα κρατήσει. Μάλιστα. Μέχρι τώρα στην ασφάλεια άρνηση 100%. Δεν ξέρω τίποτε. Κύριε Ασκητή, για να ολοκληρώσουμε. Να βρείτε εσείς τι έγινε. Ορίστε, κύριε Ασκητή. Νομίζω ότι αν υπάρχει μια ψυχολογική προσέγγιση που μπορεί να τη βοηθήσει, γιατί και η ίδια μπορεί να περνάει ένα πολύ μεγάλο σοκ μέσα στη ζωή της, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος πολύ πλευρά κινείται, ίσως να είναι καλό να ομολογήσει, χωρίς να είμαι νομικός. Αυτό που θέλω να πω σε όλους εμάς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην βάζουμε ταμπέλες και διαγνώσεις, γιατί μπορεί να εκτεθούμε κι εμείς ανεπανόρθωτα πίσω από την αλήθεια που θα εξελιχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Ασκητή, κύριε Σόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως, πρέπει.